Μέσα από το παιχνίδι. Λες. Πάρουμε ένα τηλέφωνο. Μέγκη, θέλω να σε ρωτήσω. Έκρυβες την αρχή ότι είσαι από Αλβανία? Ποτέ δεν έκρυψα την καταγωγή μου. Γιατί είπα... είναι μεγάλη βλακεία. Το λέω, όποιον μας ακούει, είναι μεγαλύτερη βλακεία που μπορεί να υπάρξει ένας άνθρωπος να κρύψει την καταγωγή. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι κάποιος από την Αλβανία είναι χειρότερος από κάποιον από τη Βουλγαρία, κάποιος από την Ελλάδα, θα πρέπει οι Αμερικάνοι να διώξουν τη μισή Αμερική. Δηλαδή, έλεος. Ναι, άλλωστε στο μόντελινγκ δεν παίζει και ρόλο αυτό το πράγμα. Καθόλου. Παίζει ο σωματότυπος και το ήθος του ανθρώπου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι από το Παρίσι. Και είναι ραμολή και υπάρχει άτομο το οποίο είναι από την Ουγκάντα και είναι μια χαρά και είναι πολύ καλό αντικείμενο και για τη δουλειά που κάνει. Ελληνικά, γιατί δεν έμαθες κορίτσι μου 12 χρόνια στην Ελλάδα? Ελληνικά... και η Βρύο Μουτσινά στη χαρά του. Τα λέει γλυκά όμως. Νομίζω ότι είμαι πολύ χαρούμενη για τα ελληνικά μου. Τώρα κακά τα ψέματα. Δεν έχω πάει σε σχολείο, δεν ξέρω να γράφω ακόμα, αυτό ισχύει, αλλά μιλάω 4 γλώσσες ήδη, οπότε... Πρέπει απλά να βάλω το πτυχίο λοιπόν, του ελληνικού. Ξεκινάμε. Αυτό με το ατζέντα μου. Τι είναι, έχει πτυχίο νομική. Ναι, αγγλικού δίκαιο όμως. Α, οκ. Okay. Ποια είναι αγγλικό δίκαιο? Σε ποια γλώσσα θες να μιλήσουμε δυο μας? Και εγώ μιλάω 5. Πάμε. Διάλεξε. Ιταλικά θες? Ιταλή. Αλλά Ντίμη. Ντίμη του. Ντίμη. Κόμε στάι, το βέβαια. Στον μπαίνε με βόλιο. Καταλαβαίνετε τίποτα. Ναι, γεια σου, τι κάνει, τι είπε, σιγά, αυτά τα ξέρουμε κι εμεί, ρε παιδιά. Εγώ τον μπαίνε, κατάλαβα. Κόμε στά. Αλλά λίγο να παντρευτώ. Κόμε στάι. Κόμε στάι, δεν είναι κόμε στάι. Αρχίσουμε με τα γαλλικά. Ρακόντα καλό. Ρακόντα μη. Ρακόντα μη. Να βάλουμε υπόψη. Ρακόντα μη να κόζα περ και σινιόρε Λάκη, παρλα μπενίσιμο Ιταλιάνο. Σι. Due sempre a Milano. Bello. Bello. Του λέει, τι λέει, τι θα πας τώρα. Και μιλάω πολύ καλά ιταλικά. Δεν μου λες, σου έκανε καλό αυτό το πράγμα? Μου έκανε πολύ καλό. Το θέμα είναι το πώς το δουλεύει κάθε μία τώρα μετά. Εγώ το είχα πει και αυτό.